Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Ζητούσε καθαρισμό των φρεατίων από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης. Δημήτρης Μερκούρης ζητά τη σύγκληση της τοπικής κοινότητας για τα πλημμυρικά φαινόμενα. Αναταράξεις από το αίτημα παρατάξεων περί σύγκλησης Περιφερειακού Συμβουλίου για τον ορισμό μελών στη Δεσμός. Χρήστος Παπαθεοδόρου, αλλαγή απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου θα αποτελούσε πρωτοφανή στα χρονικά της αυτοδιοίκησης θεσμική εκτροπή. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, μιλώντας στην Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής κατά τη συζήτηση της κύρωσης 4 συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρθηκε στο κιτ φυλακίου της Ορεστιάδας, λέγοντας ανάμεσα σε άλλα πως η απόφαση αυτή της κυβέρνησης θα αυξήσει το αίσθημα μεγαλύτερης ασφάλειας στους κατοίκους της περιοχής, καθώς όσοι περνούν παράνομα από τα σύνορα δεν θα αφήνονται να κυκλοφορούν ελεύθεροι στη γύρω περιοχή μέχρι κάποια στιγμή να συλληφθούν και να μετακινηθούν σε άλλο σημείο της χώρας. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, σχολιάζοντας σχετικές αναφορές του ειδικού αγορητή της ελληνικής λύσης Αντώνη Μιλωνάκη σχετικά με την δημιουργία κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης στον Εύρο, τόνισε ανάμεσα σε άλλα πως η απόφαση αυτή της κυβέρνησης θα αυξήσει το αίσθημα μεγαλύτερης ασφάλειας στους κατοίκους της περιοχής, καθώς όσοι περνούν παράνομα από τα σύνορα δεν θα αφήνονται να κυκλοφορούν ελεύθεροι στη γύρω περιοχή μέχρι κάποια στιγμή να συλληφθούν και να μετακινηθούν σε άλλο σημείο της χώρας. Ο κ. Βαρβιτσιώτης ανέφερε πως αυτή η απόφαση έρχεται σε συνέχεια του τρόπου με τον οποίο η Ελληνική Δημοκρατία πέρυσι απέκρουσε τη διάθεση της Άγκυρας να εργαλειοποιήσει τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές και την απόφαση της κυβέρνησης να ενισχύσει τη φύλαξη του Εύρου μέσα από την επέκταση και την ενίσχυση του φράχτη. Θεωρούμε, είπε, ότι ένα κιτ και όχι κέντρο φιλοξενίας θα διευκολύνει στην ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής. Παράλληλα, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε πως η μείωση που καταγράφεται στις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές στη χώρα μας είναι αποτέλεσμα μια συντονισμένης προσπάθειας για τη φύλαξη των συνόρων και των πολιτικών αποτροπής που σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό μας θωρακίζουν απέναντι σε τέτοιου είδους ασύμμετρες απειλές στις οποίες προχωράει η γειτονική χώρα. Ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Bulga Transgas, διαχειριστή του δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου της Βουλγαρίας με ποσοστό 20% στο μετοχικό κεφάλαιο της ελληνικής εταιρείας Gas Trade που αναπτύσσει το σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου της Αλεξανδρούπολης. Ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Bulga Transgas, διαχειριστή του Εθνικού Δικτύου Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της Βουλγαρίας, με ποσοστό 20% στο μετοχικό κεφάλαιο της ελληνικής εταιρείας Gas Trade, της εταιρείας που αναπτύσσει τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG Αλεξανδρούπολης, ύστερα από το πράσινο φως που έδωσε η Επιτροπή για την Προστασία του Ανταγωνισμού της Βουλγαρίας. Τη συμμετοχή της Bulga Transgas, το έργο είχαν χαιρετήσει από τον περασμένο Αύγουστο οι Πρωθυπουργοί της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης και της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ σε τελετή υπογραφής στο σχετικό συμφωνιών στην Αθήνα. Ο σταθμός LNG Αλεξανδρούπολης είναι ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά έργα που υλοποιούνται τελευταία χρόνια με μεγάλη σημασία για την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την ευρύτερη περιοχή, καθώς συμβάλλει καταλυτικά στη διαφοροποίηση των πηγών και των οδών ενεργειακού εφοδιασμού ολόκληρης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και τον ανταγωνισμό στην περιοχή και υποστηρίζει τη δημιουργία περιφερειακού κόμβου συναλλαγών φυσικού αερίου. Το έργο είναι στρατηγικά τοποθετημένο στο σταυροδρόμι του νότιου και κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου και προσφέρει πρόσβαση σε υγροποιημένο φυσικό αέριο στις αγορές της Ελλάδας, Βουλγαρίας, Σερβίας, Ρουμανίας, Βόρειας Μακεδονίας και βορειότερα μέχρι τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Επιπλέον, ο σταθμός λειτουργεί απόλυτα συμπληρωματικά με τον διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας, Βουλγαρίας, IGB, υποστηρίζοντας τη βιωσιμότητά του και ταυτόχρονα βρίσκεται σε πλήρη συνέργεια με τις υπόλοιπες υφιστάμενες και νέες στρατηγικές ενεργειακές υποδομές της περιοχής, όπως ο TAP, ο διασυνδετήριος αγωγός Βουλγαρίας, Σερβίας, καθώς και οι επεκτάσεις της υπόγειας αποθηκευτικής ικανότητας φυσικού αερίου στην Ανατολική Ευρώπη. Το έργο απολαμβάνει τη διαχρονική στήριξη των κυβερνήσεων της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού είναι ενταγμένο από το 2013 στα Ευρωπαϊκά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος. Η συμμετοχή της Bulga Transgas, δηλαδή του Βουλγαρικού Δημόσιου, στην Gas Trade, αποδεικνύει το περιφερειακό χαρακτήρα του έργου και αποτελεί καταλυτικό παράγοντα στην ενοποίηση της αγοράς φυσικού αερίου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και εξασφαλίζει την ενεργειακή ρευστότητα και πλουραλισμό σε όλη την περιοχή. Ο σταθμός αποτελείται από την πλωτή μονάδα αποθήκευσης και πανεροποίησης LNG με αποθηκευτική ικανότητα 170.000 κυβικά μέτρα LNG και δυναμικότητα
σταθεροποίηση τουλάχιστον 5,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, ετησίως η οποία θα αγκυροβολεί στο θαλάσσιο χώρο 17,6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του λιμένα της Αλεξανδρούπολης. Η πλωτή μονάδα θα συνδέεται με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου μέσω ενός συστήματος αγωγών συνολικού μήκους 28 χιλιόμετρα. Το έργο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2023. Μπαλάκι, οι ευθύνες μεταξύ Δήμου Αλεξανδρούπολης και Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τις καταστροφικές πλημμύρες της Δευτέρας που κόστησαν τη ζωή του 46χρονου πυροσβέστη από την Αλεξανδρούπολη. Η σύμπνοια για την αποκοινού διεκδίκηση αντιπλημμυρικών έργων και ο πολιτικός πολιτισμός κράτησαν μόνο λίγες ώρες. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης αναφέρθηκε στο τραγικό συμβάν, δείχνοντας την περιφέρεια στο κομμάτι των ευθυνών. Μετά τη συνάντηση που είχε και με το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Δήμαρχος έκανε σχετικές δηλώσεις, αλέγοντας ανάμεσα σε άλλα πως παρουσιάσαμε έγγραφο μεταξύ της πρώτης και δεύτερης καταστροφικής πλημμύρας στην περιφέρεια, σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει εκ νέου να έχουν παρέμβει και να συντηρήσουν στη μέγιστη δυνατή και καλύτερη κατάσταση τα συγκεκριμένα φρεάτια. Μάλιστα, στο πρώτο τελευταίο έγγραφο, όπως είπε ο κ. Ζαμπούκης, γίνεται επισήμανση του συγκεκριμένου φρεατίου που είχαμε το δυστυχές αποτέλεσμα για την απώλεια ενός συνδημότη μας. Με απάντηση τώρα του μέσω της εφημερίδας Γνώμη, ο αντιπεριφερειάρχης Εύρω, ο κύριος Δημήτρης Πέτροβιτς, έδωσε συνέχεια στην κόντρα, λέγοντας μεταξύ άλλων πως το συγκεκριμένο φρεάτιο, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Γιάννης Ζαφυρόπουλος, όπως τον ενημέρωσε η τεχνική υπηρεσία, είχε καθαριστεί από τις 24 Σεπτεμβρίου του 2020 και ήταν πεντακάθαρο, μάλιστα υπήρξε και επιτροπή παραλαβής του έργου. Ρίχνοντας λοιπόν καρφί προς τη διοίκηση του Δήμου, είπε μάλιστα ο κύριος Πέτροβιτς πως η σήμανση εντός οικισμών και πόλεων από οποιαδήποτε οδική πινακίδα μέχρι πινακίδα για κάποιο επικίνδυνο σημείο ανήκει αποκλειστικά και μόνο στο Δήμο. Στη δήλωση ότι είχε υποβάλει αίτημα καθαρισμού των φρεατιών τουλάχιστον για το Δήμο Αλεξανδρούπολης, προέβη ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης, μετά τη συνάντηση που είχε με το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο περιόδευσε στον πλημμυρισμένο Εύρο. Την ίδια δήλωση, ο κ. Ζαμπούκης σημειώνει ότι έθεσε τη σχετική αλληλογραφία με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπόψη των μελών του κλιμακίου. Η δήλωσή του είχε ως εξής: «Επί χάρτου εξηγήσαμε πώς εξελίχθηκαν τα καιρικά φαινόμενα που βρίσκονται οι πληγείς περιοχές και συνολικές τις αιτίες. Παρουσιάσαμε έγγραφα και αλληλογραφία που κατ' επανάληψη έχουμε στείλει προς την επισήμανση στην περιφέρεια, επισημένοντας την αναγκαιότητα για τα ρέματα, τα φρεάτια και τις υποδομές που χρειάζονται συντήρηση και καθάριση λόγω αρμοδιότητας από τις υπηρεσίες της περιφέρειας για να γίνουν όπως έπρεπε να γίνουν. Παρουσιάσαμε επίσης έγγραφο μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης καταστροφικής πλημμύρας, σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει εκ νέου να έχουν παρέμβει και να συντηρήσουν στη μέγιστη δυνατή και καλύτερη κατάσταση τα συγκεκριμένα φρεάτια. Και μάλιστα, στο πρώτο τελευταίο έγγραφο γίνεται επισήμανση του συγκεκριμένου φρεατίου που είχαμε το δυστυχές αποτέλεσμα και την απώλεια ενός συνδημότη μας. Παρουσιάσαμε και εγχειρίσαμε την σχετική αλληλογραφία και τα έγγραφα που κατ' επανάληψη έχουμε προς επισήμανση στην περιφέρεια στείλει, επισημένοντας την αναγκαιότητα τα ρέματα, τα φρεάτια και γενικά όλες οι υποδομές που χρειάζονται συντήρηση και καθάριση λόγω της αρμοδιότητάς τους από τις υπηρεσίες περιφέρειας να γίνουν όπως πρέπει να γίνουν. Παρουσιάσαμε επίσης έγγραφο ανάμεσα στην πρώτη καταστροφική πλημμύρα και στην δεύτερη καταστροφική πλημμύρα ότι έπρεπε εκ νέου να έχουν παρέμβει, να συντηρήσουν στη μέγιστη δυνατή και καλύτερη κατάσταση που μπορούσαν να υπάρχουν τα συγκεκριμένα φρεάτια. Και μάλιστα στο πρώτο τελευταίο έγγραφο γίνεται και επισήμανση του συγκεκριμένου φρεατίου όπου είχαμε το δυστυχές αποτέλεσμα και την απώλεια ενός συνδημάτου μας. Από τη δική του την πλευρά, ο αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς απάντησε στη δήλωση μέσω της εφημερίδας Γνώμη ως εξής για το συγκεκριμένο φρεάτιο, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Γιάννης Ζαφυρόπουλος. Όπως με ενημέρωσε η τεχνική υπηρεσία, είχε καθαριστεί στις 24 Σεπτεμβρίου του 2020 και ήταν πεντακάθαρο. Μάλιστα, υπήρξε και επιτροπή παραλαβής του έργου, καθώς και ότι η σήμανση εντός οικισμών και πόλεων από οποιαδήποτε οδική πινακίδα μέχρι πινακίδα για κάποιο επικίνδυνο σημείο ανήκει αποκλειστικά στους Δήμους. Να συνεδριάσει η τοπική κοινότητα Αλεξανδρούπολης προκειμένου να συζητηθεί το θέμα των πλημμυρικών φαινομένων που έπληξαν την Αλεξανδρούπολη με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 46χρονος πυροσβέστης, ζήτησε ο σύμβουλος της κοινότητας Δημήτρης Μερκούρης. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, καταρακτώδεις βροχές σε χρονικό διάστημα λίγων ωρών είχαν σαν αποτέλεσμα μεγάλες πλημμυρικές απορροές και επικίνδυνα πλημμυρικά φαινόμενα στο δημοτικό διαμέρισμα ευθύνης μας και όχι μόνο. Στα σημεία στα οποία έγινε υπερχείλιση υπήρξε καταστροφή διοκτησιών και υποδομών, αλλά κυρίως ο τραγικός θάνατος του αρχιπυροσβέστη Γιάννη Ζαφυρόπουλου. Το πρόβλημα της αντιπλημμυρικής προστασίας της χώρας εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονο τα τελευταία έτη λόγω των ακραίων φαινομένων που οφείλονται και στην κλιματική αλλαγή και προκαλούν πλημμύρες στις παιδινές περιοχές. Τα μεγαλύτερα προβλήματα
όμως και οι ζημιές που παρατηρούνται από τις πλημμύρες οφείλονται κυρίως στον ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή στις επεμβάσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς στις φυσικές κήτες των ρεμάτων. Είναι δε αυτονόητο ότι ο άνθρωπος και οι κοινωνίες δεν μπορούν να ελέγξουν τα ακραία φυσικά φαινόμενα όπως τις πλημμύρες. Η αδυναμία αυτή οδήγησε τα όργανα της πολιτείας να λάβουν μέτρα ώστε να περιορίσουν τις ζημιές και όχι να τις εξαλείψουν, καθώς το οικονομικό κόστος θα ήταν τεράστιο και τα πετούμενα έργα γιγάντια. Αυτός είναι και ο λόγος που διεθνώς χρησιμοποιείται η έκφραση μετρίαση πλημμυρών και όχι προστασία από τις πλημμύρες. Για το σκοπό αυτό και μέσα από το σχεδιασμό, η πολιτεία, οι περιφέρειες και οι Δήμοι κατασκευάζουν έργα ώστε να μετριάσουν τα πλημμυρικά φαινόμενα. Με την εφαρμογή του νόμου 3852 του 2010, νέα αρχιτεκτονική της αποκεντρωμένης διοίκησης, πρόγραμμα Καλλικράτης και ειδικότερα με το άρθρο 186 περί αρμοδιοτήτων, ο σχεδιασμός, η μελέτη, η κατασκευή και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων, όπως και ο καθαρισμός και η αστυνόμευση ρεμάτων και απολωτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα που ανήκουν στους Δήμους, στις καταργηθήσεις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τις περιφέρειες, περιήλθαν πλέον στις νέες αιρετές περιφέρειες και ασκούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών. Η περιφέρεια έχει την ευθύνη συντήρησης, καθαρισμού και αστυνόμευσης υδατοστρωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου 4258 του 2014, ακόμη και σε έργα που χαρακτηρίζονται ως ειδικά και σημαντικά έργα εθνικού επίπεδου. Με το ίδιο άρθρο δύναται να ανατίθενται ή ως αν αρμοδιότητες και στους Δήμους μετά από απόφαση του γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης, σε συνδυασμό και με το άρθρο 63 του νόμου 3852 του 2020. Για πληρέστερη ενημέρωση σας επισυνάπτω το υπαριθμό 7187 7 Δεκάτου του 2019, έγγραφο με θέμα διευκρινήσεις αναφορικά με τα αντιπλημμυρικά έργα, την οριοθέτηση υδατορρεμάτων και την δρομολόγηση έργων και δραστηριοτήτων άμεσης αντιμετώπισης συνεπειών από πλημμυρικά φαινόμενα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, το οποίο συνοδεύει η αλληλογραφία με τους συναρμόδιους φορείς. Με τον νόμο 4662 του 2020 συστάθηκε ο Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας. Σύμφωνα με τα άρθρα 13, 14 και 15, σε κάθε περιφέρεια και σε κάθε Δήμο συστήνονται επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας, τα οποία μεταξύ άλλων έχουν ως στόχο την παροχή έγκυρης ειδοποίησης και επαρκούς πληροφόρησης μέσω των αρμόδιων φορέων, ώστε να δίνει τη δυνατότητα δρομολόγησης συγκεκριμένων δράσεων για την αποφυγή ή τη μείωση των επιπτώσεων του κινδύνου και την προετοιμασία για αποτελεσματική αντιμετώπιση σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 6. Για τους ως άνω λόγους, αλλά και αυτούς που θα εκθέσω στο Συμβούλιο, ζητώ να συγκληθεί το Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση διαζώσης σε κατάλληλο χώρο, όπως προβλέπονται οι οδηγίες μη διασποράς του COVID. Με ευθύνη του Προέδρου, να κληθεί μέλος του Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για να μας ενημερώσει σχετικά με το καταρτιζόμενο σχέδιο δράσης έγκυρης ειδοποίησης. Να κληθεί υπεύθυνος της Πολεοδομίας να μας ενημερώσει ποιος φορέας έχει την ευθύνη σήμανσης και τοποθέτησης προστατευτικού κυκλειδώματος σε δρόμο που οδηγεί σε υδατόρεμα εντός κατοικημένης περιοχής και να ενημερωθεί το Σώμα εάν ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχει χωρίσει αρμοδιότητες σύμφωνα με το άρθρο 63 του νόμου 3852 του 2020 στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Τις ευθύνες κυβερνήσεων και τοπικής διοίκησης αναδεικνύει σε ανακοίνωσή της η Τομεακή Επιτροπή του Εύρου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για τις πλημμύρες και τον νεκρό πυροσβέστη στην περιοχή, καλώντας τον λαό να μην μένει με σταυρωμένα χέρια, περιμένοντας αποζημιώσεις και έργα τα οποία όταν έρχονται είναι σταγόνα στον ωκεανό των αναγκών. Να πούμε ότι κλιμάκιο του ΚΚΕ βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στην περιοχή. Σε περιοχές της Αλεξανδρούπολης, όπου χτυπήθηκαν από τις πλημμύρες, περιόδευσε κλιμάκιο του ΚΚΕ. Συμμετείχε ο γραμματέας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του ΚΚΕ Διονύσης Κλάδης και ο βουλευτής του κόμματος Λεωνίδας Στολτίδης. Το κλιμάκιο επισκέφτηκε τους οικισμούς του Απαλού και της Άνθειας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ενώ συναντήθηκε και με τη διοίκηση του αερολιμένου Αλεξανδρούπολης Δημόκρητος και το Σωματείο Εργαζομένων του Αεροδρομίου. Στο πλαίσιο της περιοδίας πραγματοποιήθηκε επίσης και σύντομη επίσκεψη στο πυροσβεστικό σταθμό Αλεξανδρούπολης, όπου το κλιμάκιο του ΚΚΕ μετέφερε τα συλληπιτήρια στους συναδέλφους του 46χρονου πυροσβέστη, πατέρα τριών παιδιών, που έχασε άδικα τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας. Από την παρέμβαση του κλιμακίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στην πληγήσα περιοχή, διαπιστώνεται με το πιο εκοφαντικό τρόπο ότι όσο ο λαός μας συνεχίσει να ανέχεται μια αντιλαϊκή πολιτική που υπολογίζει την ανθρώπινη ζωή όπως του εργαζόμενου πυροσβέστη, την ασφάλεια των παιδιών στα σχολεία που κινδύνεψαν, την καταστροφή των καλλιεργειών, του ζωικού κεφαλαίου, της λαϊκής περιουσίας, των επαγγελματιών, των σοβαρών υποδομών όπως το αεροδρόμιο, αλλά και βασικές οδικές αρτηρίες. Όσο επιτρέπουν να υπολογίζονται αυτά ως κόστος, τόσο μεγαλύτερα δεινά τους εξασφαλίζει η από εδώ και πέρα κατάσταση. Υπάρχουν όλοι οι όροι, η εξέλιξη της επιστήμης, οι δυνατότητες σε επίπεδο τεχνολογίας, οι δυνατότητες οι επιστήμονες να σχεδιάσουν
πώς θα αποτρέψουν οποιαδήποτε τέτοια εξέλιξη ξανά που να θίγει τα λαϊκά συμφέροντα συνολικά. Οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα πρέπει να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους, δεν θα τους χαριστεί τίποτα, έχουν τη δύναμη να διεκδικήσουν και να επιβάλλουν όλους αυτούς τους όρους καλύτερης, πιο σύγχρονης με βάση τα σύγχρονα δεδομένα διαβίωσης και επιβίωσης. Θα απαιτήσουμε ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και με τις παρεμβάσεις μας στη Βουλή και στους τοπικούς θεσμούς την άμεση ολοκληρωμένη καταγραφή και την ολοκληρωτική αποζημίωση όλων των πληγέντων. 500.000 ευρώ δόθηκαν το 2020 στη Ροδόπη για καθαρισμό ρεμάτων σε συνδυασμό με τις εργασίες που έκαναν συνεργεία της περιφέρειας, σύμφωνα με τα όσα είπε πριν από λίγες ημέρες στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που διεξήχθηκε με τηλεδιάσκεψη ο Περιφερειάρχης ο κ. Μέτιος. Φυσικά αναφέρθηκε και στα άλλα ποσά που έχουν δοθεί στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες για τον καθαρισμό ρεμάτων. Ο κ. Μέτιος αναφέρθηκε και στο θέμα με αφορμή την επερώτηση συμβούλων της παράταξης περιφερειακής σύνθεσης για τις ζημιές και τα προβλήματα που προκλήθηκαν σε κατοικίες. Ας δούμε λοιπόν ποια ήταν η επερώτηση του κυρίου Κώστα Εξακουστού και τι απάντησε ο κύριος Μέτιος. Παρά το πρωτοφανές κύμα κακοκαιρίας και επειδή μιλάμε για τοπικά νερά και για χυμάρους που ορμητικούς, υπήρχε ο χρόνος από τη διοίκηση έτσι ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες καθαρισμού των ρεμάτων. Μάλιστα το διάστημα από τον Αύγουστο μέχρι και το Δεκέμβριο τα καιρικά φαινόμενα ήταν εξαιρετικά και θα μπορούσε να γίνει η απαραίτητη ενέργεια. Επομένως, το πρωτοφανές κύμα κακοκαιρίας πλέον δεν μπορεί να αποτελεί μία δικαιολογία και μάλιστα για έμπειρους αυτοδιοικητικούς όπως είναι ο Περιφερειάρχης και οι τοπικοί αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι κάνουν χρόνια διοίκηση. Επομένως, αυτή η πρωτοφανής κακοκαιρία πλέον δεν συνιστά δικαιολογία. Δεν υπήρχε η σωστή προετοιμασία. Γι' αυτό ερωτάται ο Περιφερειάρχης, η ερώτηση απευθύνεται στον Περιφερειάρχη, πόσα και ποια ρέματα, συγκεκριμένα το ποσοστό των ρεμάτων θα θέλαμε που καθαρίστηκαν με μέρημνα των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο 2020, το ύψος της δαπάνης. Επίσης, ποιος είναι ο προγραμματισμός για τον καθαρισμό των ρεμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το 2021. Εγώ θέλω να πω ότι πέρσι που είχα κάνει αντίστοιχη ερώτηση το Σεπτέμβριο του 19, είχε εξαγγείλει ο κύριος Πέτροβιτς το Μητρό των Ρεμάτων. Πόσο προχώρησε αυτό αλήθεια μετά από 1,5 σχεδόν χρόνο? Τώρα, όσον αφορά το 20. Στον Εύρο ολοκληρώθηκε ένα έργο 600.000 ευρώ με μισθώσεις μηχανημάτων. Ενώ πέρα από όσα με μισθώσεις μηχανημάτων έκαναν οι δικές μας υπηρεσίες, γιατί έχουμε και εμείς ως περιφέρεια έχουμε μηχανήματα, έχουμε υπαλλήλους και δουλεύουν και οι υπάλληλοι μας εκεί, οδηγοί, χειριστές κτλ. Στη Ροδόπη 500.000, το ίδιο για μισθώσεις μηχανημάτων. Στη Ξάνθη 1.200.000 και μισθώσεις μηχανημάτων και μάλιστα και εργολαβίες και μικρότερες εργολαβίες σε συγκεκριμένα σημεία. Στην Καβάλα 1 εκατομμύριο, στη Δράμα 1,1 εκατομμύριο. Σύνολο λοιπόν 4,4 εκατομμύρια το 2020, τα οποία αυτά έχουν ολοκληρωθεί. Και λέω πέρα από τις εργασίες που κάνει το προσωπικό της περιφέρειας. Ο προγραμματισμός για το 2021 είναι 4,4 ήταν για το 20, ο προγραμματισμός για το 2021 είναι 7,1 εκατομμύρια. 1 εκατομμύριο για τον Εύρο, δεν μιλάω για τη διαχείριση του Εύρου ποταμού, μιλάμε για αυτό το καθαρισμό ρεμάτων, για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. 500.000 για τη Ροδόπη, 2,3 εκατομμύρια για την Ξάνθη, 1,5 εκατομμύριο για την Καβάλα, 1,9 εκατομμύριο για την Δράμα. Προσπάθεια θεσμικής εκτροπής χαρακτηρίζει ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Παπαθεοδόρου το αίτημα τριών παρατάξεων της αντιπολίτευσης για σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου με αντικείμενο των ορισμών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΣΜΟΣ. Οι τρεις παρατάξεις προκειμένου να στοιχειοθετήσουν το αίτημά τους αυτό επικαλούνται έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που όμως κατά τον κύριο Παπαθεοδόρου δεν έχει καμία κανονιστική δεσμευτική ισχύ. Εξού και σε γραπτή του δήλωση που έδωσε στη δημοσιότητα καταθέτει την άρνησή του να συγκαλέσει Περιφερειακό Συμβούλιο και εξηγεί τους λόγους.
Ο κύριος Τοψίδης και η παράταξή του, ο κύριος Κατσιμίγας και η παράταξή του που στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και ο κύριος Περεντίδης και η παράταξη της Ανταρσία ζήτησαν από κοινού να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για να αλλάξει η απόφαση του σώματος με την οποία είχαν οριστεί εκπρόσωποι της περιφέρειας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΣΜΟΣ. Επικαλούνται γι' αυτό ένα έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, απάντηση σε σχετικό ερώτημα του κύριου Τοψίδη, χωρίς καμία κανονιστική ή δεσμευτική ισχύ. Αρνούμε να καλέσω συνεδρίαση για αυτό το σκοπό, γιατί η ενδεχόμενη αλλαγή της συγκεκριμένης απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου θα αποτελούσε πρωτοφανή στα χρονικά της αυτοδιοίκησης θεσμική εκτροπή και εξηγούμε. Υπάρχουν μέχρι σήμερα δύο δικαστικές αποφάσεις που κρίνουν ότι η συγκεκριμένη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι απολύτως νόμιμη. Όλοι όσοι συμμετέχουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο να συμμορφωνόμαστε με τις δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν μόνο με νεότερες αποφάσεις δικαστηρίων και με κανένα άλλο έγγραφο. Επομένως, η σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την αλλαγή ή έστω τη διαφοροποίηση μιας απόφασής του, για την οποία η δικαιοσύνη έχει ήδη αποφανθεί και μάλιστα δύο φορές, θα ήταν παράνομη και θα επέσυρε πειθαρχικές ευθύνες σε όσους θα συνέβαλαν σε κάτι τέτοιο. Ως πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και έχοντας την ευθύνη να διαφυλάσσω την νομιμότητα και το κύρος του, αρνούμε να παρανομήσω και να προβώ σε παράβαση καθήκοντος. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Παπαθεοδόρου, εκτός από τη δημόσια δήλωσή του, συνέταξε και επιστολή που απευθύνει προς όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς και στην αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, τεκμηριώνοντας την παραπάνω άποψή του αναλυτικά με τις αντίστοιχες αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και τα επίμαχα έγγραφα. Πάμε τώρα στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα μας είπε ο ίδιος ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κύριος Χρήστος Παπαθεοδρόου, για την υπόθεση αυτή, γιατί αρνείται δηλαδή να προχωρήσει στη σύγκληση συνεδρίασης με συγκεκριμένο ζήτημα την ΔΕΣΜΟΣ. Και θα παρακολουθήσουμε και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα μας είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Επικεφαλής της Παράταξης Περιφέρειας σε Δράση, ο κύριος Κωστής Σιμιτζής, για αυτή την υπόθεση. Ένιωσα την ανάγκη να τοποθετηθώ δημόσια. Διότι βρέθηκα προ του ενδεχομένου μιας τεράστιας και πρωτοφανούς στα χρονικά της τοπικής αυτοδιοίκησης θεσμικής εκτροπής. Αν το συγκεκριμένο Περιφερειακό Συμβούλιο συγκαλείτο, θα μιλούσαμε για έναν εκτροχιασμό των θεσμών που όμοιός του δεν υπάρχει πουθενά στη χώρα, που όμοιός του δεν υπάρχει ποτέ, δεν έχει συμβεί στα χρονικά της αυτοδιοίκησης. Και ένας εκτροχιασμός για τον οποίο ένιωσε και την ανάγκη, μόνος μου και από πριν, να ενημερώσω και την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, η οποία και είναι η καθήλυνα αρμόδια για να ελέγχει την νομιμότητα των αποφάσεών μας. Όπως αντιλαμβάνεστε, η σοβαρότητα του ζητήματος, το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, είναι τόσο σπουδαία, που δεν γίνεται ούτε μόνο με συνεννοήσεις ή με προφορικές συνομιλίες να μιλάμε, αλλά έχουμε να κάνουμε με τη δικαιοσύνη, έχουμε να κάνουμε με δικαστικές αποφάσεις, έχουμε να κάνουμε με τους θεσμούς και φυσικά δεν μπορώ να διανοηθώ, ούτε εγώ φαντάζομαι ούτε εσείς ούτε και κανένας από τους τηλεθεατές μας, ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο, που είναι ένα όργανο διοίκησης, δεν θα συμμορφώνεται με τις ισχύουσες δικαστικές αποφάσεις. Κύριε Πρόεδρε, εσείς λοιπόν κάνετε ουσιαστικά λόγο για θεσμική εκτροπή εάν προχωρούσατε στη σύγκληση αυτού του Περιφερειακού Συμβουλίου με το συγκεκριμένο αντικείμενο προς συζήτηση. Από την άλλη πλευρά όμως, γιατί φαντάζομαι θα έχετε ήδη ενημερωθεί, η Περιφερειακή Σύνθεση, η μία εκ των τριών παρατάξεων, έβγαλε μία σχετική ανακοίνωση μετά τη δική σας δημόσια τοποθέτηση, λέγοντας ότι είστε ανακριβείς και ψεύδεστε, διότι δεν υπάρχει καμία οριστική δικαιοδοτική κρίση και εσείς ως δικηγόρος έπρεπε να το γνωρίζετε καλύτερα. Αυτό ισχυρίζεται η άλλη πλευρά, έτσι. Την οποία υπογράφει ο κ. Τοψίδης, που δεν είναι δικηγόρος. Άρα θα μου επιτρέψετε να πω ότι κάτι σίγουρα δεν ξέρει καλά. Ή τουλάχιστον δεν τον έχουν πληροφορήσει καλά. Και θα σας το απαντήσω εξής αμέσως. Διάβασα, περίμενα περίπου 30-32 ώρες για να διαβάσω την αντίδραση του κ. Τοψίδη και διάβασα αυτή την ανακοίνωση και πραγματικά δεν ήξερα και πώς να την αντιμετωπίσω. Μου κάνει τρομερή εντύπωση το να λέει ότι ακόμα και τώρα δεν υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις, τη στιγμή που ο ίδιος προσέφυγε για να προσβάλλει την νομιμότητα της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Επιτροπή του άρθρου 7. Ο μόνος τρόπος για να προσβάλλεις μία απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου, δικαστικά εννοώ, έτσι, όταν χάσεις την ψηφοφορία, όταν δεν σου αρέσει αυτό το οποίο έχει ψηφίσει, είναι να προσφύγεις στην Επιτροπή του άρθρου 7 της αποκεντρωμένης διοίκησης. Θυμίζω ότι η Επιτροπή του άρθρου 7, πέρα από το ότι είναι καθαρά δικαιοδοτικό όργανο, προεδρεύει σε αυτήν πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Είναι καθαρά το πρώτο όργανο το οποίο ελέγχει την νομιμότητα μιας απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και φυσικά η ισχύ της είναι τέτοια
που ισχύει μέχρι να προσβληθεί ή να αλλάξει με νεότερη απόφαση, η οποία προφανώς νεότερη απόφαση, σε δεύτερο βαθμό να το πω, κρίνεται από το διοικητικό εφετείο. Στο οποίο διοικητικό εφετείο ο κύριος Τοψέδης προσέφυγε. Και το διοικητικό εφετείο είναι δυνατόν να μην βγάζει δικαστικές αποφάσεις στο διοικητικό εφετείο. Βγήκε λοιπόν μια προσωρινή διαταγή, στην οποία ισχυρίζεται ο κύριος Τοψίδης ότι είναι ανετιολόγητη και δεν συνιστά δικαιοδοτική κρίση. Ναι. Αν δεν είναι δικαιοδοτική κρίση το συμβούλιο του διοικητικού εφετείου, τότε τι είναι? Αν δεν είναι, αν απαιτεί μια αιτιολογία ιδιαίτερη ο κύριος Τοψίδης όταν τη στιγμή το αίτημά του απορρίπτεται, τότε νομίζω ότι πρέπει να τα βάλει με την ίδια τη δικαιοσύνη και όχι μαζί μας. Αν αμφισβητεί αυτές τις αποφάσεις, και καλά κάνει ενδεχομένως, τότε γιατί δεν προσφεύγει στη σύγκληση συμβουλίου όπως έχουν δικαίωμα? Γιατί ξέρετε, είναι πάρα πολύ ωραίο να προσπαθούμε να κερδίσουμε τις εντυπώσεις. Πάμε όμως λίγο να δούμε την ουσία. Τι μου ζήτησαν οι αντιπολιτεύσεις? Μου ζήτησαν σύγκληση Περιφερειακού Συμβουλίου. Αρνήθηκα να το κάνω για τους λόγους που δημοσιοποίησα και στην επιστολή που έστειλα και στα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και στον τύπο που την έγραψα λίγο πιο απλά για να καταλάβει ο κόσμος για τι πράγμα μιλάμε. Το άρθρο 167 όμως του Καλλικράτη, το οποίο και επικαλούνται για τη σύγκληση, ορίζει ρητά ότι ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν αρνηθεί να προκαλέσει συμβούλιο, μπορούν οι ετούντες περιφερειακοί σύμβουλοι να το προκαλέσουν. Αναρωτιέμαι λοιπόν γιατί δεν το προκαλούν. Μήπως γιατί αντιλήφθηκαν ότι επισύρει τεράστιες πειθαρχικές ευθύνες προς όλους η κίνησή τους αυτή? Καλά, μήπως υπάρχει το ενδεχόμενο, κύριε Πρόεδρε, να το κάνουν τις επόμενες ώρες, λέω εγώ τώρα. Λέω. Ωραία, εδώ θα είμαστε. Εγώ σας είπα ότι και να γίνει, θα πρόκειται για ένα τεράστιο ατόπιμα, για μια θεσμική εκτροπή, διότι εδώ αφενός δεν μπορούμε να αμφισβητούμε τις ισχύουσες δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες υπάρχουν, όσο και αν ο κύριος Τοψίδης δεν θέλει να τις παραδεχθεί. Και κατά δεύτερον, διάβασα στην απάντησή του ότι η χρυσή διοίκηση, λέει, οφείλει να λαμβάνει υπόψη της την ενδεχόμενη παρανομία στην οποία έχει υποπέσει και να ανακαλεί την απόφαση. Και αυτό το εμφανίζει ως μια αρχή του διοικητικού δικαίου. Θα πω λοιπόν ότι για να εμπεδωθεί μια παρανομία της διοίκησης, είτε χρηστής είτε όχι, θα πρέπει αυτή η παρανομία να αποφαίνεται για αυτήν κάποιο δικαστικό όργανο. Σε καμία περίπτωση το Υπουργείο, στο οποίο εξέδωσε ένα έγγραφο, το οποίο όπως έγραψα και στην ανακοίνωσή μου, πιθανό να είναι ενδεικτικό, αλλά δεν είναι καθόλου περιοριστικό, δεν είναι ανώτερο σε ισχύ από τις ισχύουσες δικαστικές αποφάσεις και το οποίο ηρίστο εμπαρόδο όταν εξεδόθη δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι το Υπουργείο είχε τις απαιτούμενες πληροφορίες στη διάθεσή του, δεν είχε δηλαδή, τουλάχιστον αυτό φαίνεται από τα σχετικά έγγραφα τα οποία αναφέρονται, δεν είχε στη διάθεσή του την ύπαρξη της Επιτροπής του άρθρου 7, της απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 7. Πιστεύω ότι αν το Υπουργείο γνώριζε για όλα τα βήματα τα οποία είχαν γίνει πριν από την έκδοση του εγγράφου και ενδεχομένως και πριν ακόμη και από την υποβολή του ερωτήματος, γιατί το ερώτημα υποβλήθηκε μία μέρα μετά την απόρριψη της προσφυγής του κ. Τοψίδη από την αποκεντρωμένη, τότε πιθανότατα το έγγραφο αυτό να ήταν διαφορετικό. Και μάλλον θα είναι και διαφορετικό, χωρίς να θέλω να προκαταβάλω βεβαίως κάτι, γιατί το Υπουργείο 4 μέρες μετά από αυτό το περιβόητο έγγραφο της 22 πρώτου του 21, απέστειλε ένα άλλο έγγραφο στο οποίο είπε ότι ζητώ να μου στείλετε το καταστατικό της Δεσμός, τη μετοχική σύνθεση της Δεσμός και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα, γιατί το θέμα επανεξετάζεται. Άρα λοιπόν, εφόσον επανεξετάζεται το ζήτημα, ακόμα και το ίδιο το Υπουργείο δεν έχει διαμορφώσει πλήρη και αδιασάλευτη θέση ως προς το τι πρέπει να ισχύει στη συγκεκριμένη εταιρεία. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση όμως, πλήρη και αδιασάλευτη θέση για το τι ισχύει στη συγκεκριμένη εταιρεία, έχοντας στη διάθεσή τους όλα τα έγγραφα, είχε τόσο η Επιτροπή του άρθρου 7, όσο και το διοικητικό εφετείο, στο οποίο προσφύγαμε όχι εμείς, αλλά ο κύριος Τοψίδης και οι συνάδελφοί του. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι δεν γίνεται ούτε να παραποιούμε τα γεγονότα, ούτε φυσικά να επικαλούμε στα έγγραφα τα οποία δεν έχουν ούτε κανονιστική ούτε δεσμευτική ισχύ για το Περιφερειακό Συμβούλιο. Για μένα προσωπικά, μην νομίζετε ότι ήταν εύκολη η θέση μου. Δεν είχα καμία
Δεν έχω λόγο να μην θέλω τη σύγκληση ενός Περιφερειακού Συμβουλίου έτσι. Έχω όμως βαθύτατους λόγους και πάρα πολλούς για την προσωπική μου διαδρομή αλλά και για το κύρος του θεσμού που εκπροσωπώ να διαφυλάξω τόσο την νομιμότητα όσο και το κύρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο δεν μπορώ να το οδηγήσω εν γνώση μου ή και εν γνώση των υπολείπων συμβούλων, γιατί πλέον το ξέρουν όλοι, σε μία καταφανώς παράνομη απόφαση, η οποία θα αποτελεί και θεσμική εκτροπή και θα καταργήσει στην πράξη την υποχρέωση της διοίκησης να συμμορφώνεται με το διατακτικό των δικαστικών αποφάσεων. Δεν νοείται η διοίκηση, και δεν αναφέρουμε στην Περιφερειακή Αρχή, αναφέρουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ως όργανο της διοίκησης, να μην τηρεί τις δικαστικές αποφάσεις. Θα ήταν τρομερή παράβαση καθήκοντος εκ μέρους μου, θα είναι παράβαση καθήκοντος για όποιον επιδιώξει κάτι τέτοιο, θα υπάρχουν πειθαρχικές διώξεις σύμφωνα με βάση το 233 του Καλλικράτη, που λέει ότι ο αιρετός πρέπει να ελέγχεται πειθαρχικά για όλα όσα κάνει, και νομίζω ότι τούτο, επειδή μπορεί να μην τελούσε σε γνώση όλου του σώματος, όφυλα να το κοινολογήσω και στα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα, επειδή βρεθήκαμε προ του ενδεχομένου, όπως είπα, μιας πρωτοφανούς θεσμικής εκτροπής, έπρεπε να ενημερωθεί και η κοινή γνώμη για αυτή την άρνησή μου. Γιατί δεν αρνούμε, γιατί πολύ απλά δεν γουστάρω να κάνω συμβούλιο, να το πω έτσι λίγο πιο απλά, αρνούμε γιατί είναι παράνομο το να συγκαλέσω συμβούλιο. Εγώ πρέπει να σας πω, κύριε Βασκάκη, ότι είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τον τελευταίο ορισμό εκπροσώπων της περιφέρειας που έγινε ύστερα από την απόφαση της αποκεντρωμένης. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη παρά μόνον μία, ότι δεν μας αφήνουν να ασκήσουμε τα διοικητικά μας καθήκοντα και στην ουσία ο δεσμός σήμερα λειτουργεί με τις αποφάσεις των δύο βασικών μετόχων, δηλαδή των επιμηλητηρίων και της περιφέρειας. 50-50 σαν να λέμε. Αυτό φυσικά πρακτικά οδηγεί σε ακυβερνησία. Και έχουμε τώρα τα τεράστια προβλήματα με την μη επιστρεπτέα επιχορήγηση, η οποία καθυστερεί αδικαιολόγητα, εγκληματικά καθυστερεί, χωρίς βέβαια να ευθύνεται η περιφέρεια. Ποιος ευθύνεται? Δυστυχώς θα έλεγα το εξής: ευθύνονται τα επιμελητήρια. Και αναρωτιέμαι, για ποιο λόγο σών και καλά κόπτονται τα επιμελητήρια να αποκτήσουν την πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο της αστικής εταιρείας Δεσμός που διαχειρίζεται κεφάλαια του ΕΣΠΑ και χρήματα της περιφέρειας? Τι είναι αυτό που έχει προκαλέσει τέτοιο ενδιαφέρον στον κύριο Τοψίδη και στους άλλους προέδρους των επιμηλητηρίων να αποκτήσουν σών και καλά μια πλειοψηφία μιας θέσης έστω παραπάνω από τους εκπροσώπους της περιφέρειας του Περιφερειακού Συμβουλίου? Εγώ δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Υποτίθεται ότι ο δεσμός έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια για να διευκολύνει τους επιχειρηματίες, δηλαδή τα μέλη των επιμελητηρίων, να διεκδικούν χρήματα από το ΕΣΠΑ, να διεκδικούν χρήματα από τις προσκλήσεις που βγάζει η περιφέρεια, για να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις τους, να ανανεώσουν τον εξοπλισμό τους, να εφαρμόσουν καινοτόμες ιδέες στην παραγωγή τους. Αυτά λοιπόν τα πράγματα άραγε γίνονται αυτή την εποχή, ή εξαιτίας κάποιας, τι να πω τώρα, να πω παραξενιάς, να πω εξαιτίας κάποιας διάθεσης σών και καλά να πάμε κόντρα στον Μέτσιο, εξαιτίας μιας επιθυμίας να φαίνεται ότι εμείς είμαστε καλύτεροι από τον άλλον στην διοίκηση και στην επιχορήγηση κεφαλαίων που είναι δεδομένα. Κύριε Σιμιτζή, λοιπόν, να σας ρωτήσω όμως κάτι, γιατί εσείς τώρα ως δικηγόρος έχετε τις γνώσεις και μπορείτε να μας βοηθήσετε. Αυτό που λέει ο κύριος Παπαθεοδόρου, επίσης δικηγόρος νομικός, έχει ισχύ. Θέλω να πω ότι αν προχωρούσε στη σύγκληση Περιφερειακού Συμβουλίου για να μπούμε στη δικασία ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δεσμός, θα συνιστούσε, θα αποτελούσε θεσμική εκτροπή, όντως. Έχουμε δικαστικές αποφάσεις καταρχήν. Γιατί η άλλη πλευρά λέει ότι δεν υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις τετελεσμένες. Κοιτάξτε, να σας πω. Έχει γίνει μια διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, η οποία εξαιτίας της πανδημίας δεν έχει ολοκληρωθεί. Πριν όμως από τα ασφαλιστικά μέτρα, έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή από το μονομελές πρωτοδικείο της Ροδόπης υπέρ των απόψεων της περιφέρειας, της διοίκησης ή αν θέλετε και της συνδιοίκησης, γιατί και εγώ τις ίδιες απόψεις έχω στο συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν,
Αυτό είναι δικαστική απόφαση. Προσωρινή διαταγή ενός δικαστηρίου είναι απόφαση. Και αν ασεβήσουμε προς την απόφαση αυτή, διαπράττουμε ακόμα και το αδίκημα της απίθειας. Και είναι το χαρτί το οποίο επικαλείται η άλλη πλευρά από το Υπουργείο Εσωτερικών, τι ισχύ έχει, κύριε Σιμίτζη, τότε δεν έχει καμία ισχύ? Το είδα αυτό το έγγραφο. Νομίζω ότι είναι λάθος του Υπουργείου. Καταρχάς, το Υπουργείο δεν έχει κανένα λόγο να αναμειχθεί στο θέμα αυτό. Έδωσε μια κατευθυντήρια οδηγία. Δεν δεσμεύει, δεν καθοδηγεί, δεν υποχρεώνει, αλλά απλώς θέτει κάποια ζητήματα μιας σκοπιάς νομικής, προς την οποία όμως έχουν αποφανθεί διαφορετικά. Όχι μόνο τα δικαστήρια, αλλά και η Επιτροπή, η ιονίδικο-νομική, ας το πούμε έτσι, η Επιτροπή που εκδικάζει τις προσφυγές εναντίον των αποφάσεων της αποκεντρωμένης. Τι συνέβη λοιπόν? Αυτή είναι η δεύτερη απόφαση, η ευνοϊκή για την περιφέρεια. Όταν ορίστηκαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, 8 από την παράταξη του κυρίου Μέτσικη και από τη δική μου παράταξη, προσέφυγαν εναντίον της αποφάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου στην αποκεντρωμένη ο κύριος Τοψίδης και ο κύριος Κατσιμίας. Η αποκεντρωμένη απέρριψε την προσφυγή τους. Στη συνέχεια προσέφυγαν στην Επιτροπή του άρθρου 7 ενός νόμου, τώρα να μην σας μπλέκω σε αυτά, η οποία επίσης απέρριψε την επόμενη προσφυγή. Αυτή η προσφυγή αποτελείται από πρόεδρο. Πρόεδρο έχει την δικαστική αντιπρόσωπο του δημοσίου, δηλαδή έχει θέση δικαστή κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Είναι η εκπρόσωπος του δημοσίου. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω, κύριε Σιμιτζή, ότι λέτε πως σωστά έπραξε ο κύριος Παπαθεοδόρου και δεν προχωρά στη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την συνεδρίαση του συγκεκριμένου ζητήματος. Αυτό μας λέτε εν ολίγης. Άλλωστε, το έγγραφο αυτό του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από κάποιες διευκρινήσεις που ζητήθηκαν, έχω την εντύπωση ότι αν δεν ανακληθεί αμέσως, πάντως θα διορθωθεί, διότι είναι προφανώς εσφαλμένο και κατά τη δική μου νομική άποψη. Άρα, αυτή που δεν έχει εντολή, δεν έχει το χαρακτήρα της εντολής. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να αναλώσουμε το χρόνο μας μόνο στην Δεσμός. Αντιλαμβάνομαι το σκεπτικό σας. Συμφωνείτε λοιπόν με την κίνηση του κυρίου Παπαθεοδόρου. Βάζουμε άνω τελεία σε αυτή την υπόθεση. Προφανώς η Δεσμός είναι ένα πολύ χρήσιμο και ουσιαστικό αναπτυξιακό εργαλείο που δεν έχει να κάνει μόνο με την μη επιστρεπτέα, έχει να κάνει και με άλλα προγράμματα τα οποία πρέπει να αξιοποιηθούν και να απορροφηθούν καταλήλως για να ανασάνει λίγο και η αγορά και το επιχειρήν της περιοχής μας. Φεύγουμε τώρα από τη Δεσμός. Λοιπόν, και η ερώτησή μου πολιτικά είναι γιατί επιτέλους όλη αυτή η πιεστικότητα για τον Δεσμό. Αφήστε τον Δεσμό να λειτουργήσει, αφήστε την μη επιστρεπτέα επιχορήγηση να δοθεί στους δικαιούχους και άλλα προγράμματα τα οποία τρέχουν επίσης, όπως είναι τα προγράμματα της καινοτομίας και της επιχορήγησης υφισταμένων επιχειρήσεων. Αυτά όλα έχουν πάει πίσω και μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Που δεν δίνονται στην περιφέρειά μας. Δυστυχώς. Στους επιχειρηματίες μας. Τέτοιες εποχές. Είναι δυνατόν εξαιτίας αυτής της άκαρπης τάσης των προέδρων των επιμελητηρίων τα μέλη τους να μην παίρνουν λεφτά ζωντανά και ζεστά? Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτή την κατάσταση, κυρία Βασκάκη. Τώρα, απαντητική ανακοίνωση εξέδωσε ο επικεφαλής της Περιφερειακής Σύνθεσης, ο κύριος Χριστόδουλος Τοψίδης, μετά τα όσα του καταλόγησε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κύριος Χρήστος Παπαθεοδόρου. Με έκπληξή μου έλαβα γνώση της μεγαλοπρεπούς απάντησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου στο νόμιμο αίτημα που υποβάλαμε από κοινού η Περιφερειακή Σύμβουλη της Αντιπολιτεύσεως προκειμένου να συζητηθεί επί νέας βάσεως το θέμα του ορισμού των εκπροσώπων της Περιφέρειας στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Δεσμός εν ώψη των εγγράφων διευκρινήσεων που δόθηκαν από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών κατόπιν σχετικού γραπτού ερωτήματος. Εν ώψη του γεγονότος ότι ο κύριος Πρόεδρος επιλέγει για πολλωστή φορά την απάντησή του να την κοινολογήσει δια του τύπου βάλλοντας πλέον και προσωπικά και πολιτικά εναντίον μου, για πρώτη φορά θα θέσω με τη σειρά μου τα πράγματα ως έχουν, ώστε να διαλυθεί το νέφος της ανακρίβειας που δυστυχώς για την αυτοδιοίκηση της περιοχής μας σκεπάζει τα ανακοινοθέντα και πραχθέντα της ενεργεία διοίκησης στο εν λόγω κρίσιμο ζήτημα. Ψεύδεται και το γνωρίζει, καθότι νομικός και ο ίδιος ο Πρόεδρος, όταν κάνει λόγο για ύπαρξη δύο δικαστικών αποφάσεων που έχουν κρίνει ότι η 160 του 2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι απολύτως νόμιμη μέχρι και τη στιγμή που αυτές οι γραμμές συντάσσονται, δεν υφίσταται ουδέμια δικαιοδοτική κρίση που να αποφαίνεται επί της ουσιαστικής νομιμότητας της εν λόγω
λόγω απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ούτε η επιτροπή του άρθρου 7 είναι βέβαια δικαστήριο, ούτε η προσωρινή διαταγή του διοικητικού εφετείου Κομωτινής έχει εκφέρει κρίση επί της νομιμότητας της εν λόγω απόφασης. Για την ακρίβεια, το διοικητικό εφετείο Κομωτινής, το οποίο εξέτασε εν συμβουλίο στις 26 Απριλίου του 2021 την αίτηση αναστολής, μέχρι σήμερα δεν έχει εκδώσει απόφαση. Επί των συγκεκριμένων ετοιμάτων, η απόρριψη της προσωρινής διαταγής είναι αιτιολόγητη και δεν συνιστά δικαιοδοτική κρίση ή δικαστική απόφαση. Κατά συνέπεια, μέχρι σήμερα η δικαιοσύνη δεν έχει αποφανθεί, όπως παραπιστικά επιχειρεί να πείσει ο κ. Πρόεδρος με την ανακοίνωσή του, για λόγους που μόνο ο ίδιος γνωρίζει. Απορία γεννούν λοιπόν τα ανωτέρα λεγόμενα από τον κ. Πρόεδρο, αν μη τι άλλο, ως νομικός και θεματοφύλακας ο ίδιος της νομιμότητας λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Πρώτος οφείλει να γνωρίζει ότι η ίδια η χρηστή διοίκηση θέτει και επιβάλλει το όριο της διακριτικής ευχέρειας στη λειτουργία της κατά την ανάκληση των μη νόμως εκδοθήσεων διοικητικών πράξεων, που σημαίνει ότι μία πράξη, ακόμη και αν δεν ακυρώθηκε από τα δικαστήρια, όταν ανακύψουν οι αποχρώσεις ενδείξεις παρανομίας της, είναι άμεσα ανακλητή από το όργανο που την εξέδωσε, το οποίο μάλιστα τότε ακριβώς καθίσταται υπόλογο και υπεύθυνο όταν λαμβάνει γνώση ακριβώς των νέων δεδομένων που καθιστούν την πράξη του μη νόμιμη ανεξαρτήτως της δικαστικής ή μη προσβολή της. Αυτές τις βασικές αρχές του διοικητικού δικαίου επιλέγει να αγνοεί ο κύριος Πρόεδρος, για τον οποίο το έγγραφο του Υπουργείου που δίνει τις μη αρεστές απαντήσεις είναι ταυτόχρονα ένα έγγραφο χωρίς καμία κανονιστική ή δεσμευτική ισχύ, αλλά και ένα έγγραφο το οποίο όχι μόνο έχει σπεύσει η περιφέρεια να αιτηθεί την επανεξέταση από το Υπουργείο χωρίς ασφαλώς να κοινοποιεί με βάση ποια νεότερα στοιχεία, και επιπλέον το θεωρεί τόσο σημαντικό ώστε να υπονοεί ότι η πρόσκληση της έκδοσής του τυποποιεί το αδίκημα της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, για το οποίο αφήνει έντεχνα εχμές σε βάρος μου στην επιστολή του. Το σύνολο της ανακοίνωσης του κυρίου Προέδρου αλλά και η επιστολή του προς τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, την οποία συγκοινοποίησε προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να προκαλέσει άγνωστο ποιες εντυπώσεις, αποσκοπούν αποκλειστικά να εγκαθιδρύσουν ένα κλίμα διαφάνειας, προκαταλαμβάνοντας τις εντυπώσεις καταφανώς λόγω της έκπληξης που προκλήθηκε από την αυτονόητη έγγραφη απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία καταδείχθηκε αυτό που ως αντιπολίτευση εξ αρχής υποστηρίξαμε. Ο αυτονόητος συμπεριληπτικός χαρακτήρας της εκπροσώπησης περιφέρειας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΣΜΟΣ. Επιτέλους, ας γίνει κατανοητό. Δεν έχει ακόμη αποφανθεί δικαιοσύνη, τούτο όμως δεν σημαίνει ότι η χρηστή διοίκηση είναι τυφλή και δεν μπορεί να δει με καθαρότητα τα ενδεχόμενα σφάλματα και παραλήψεις που μπορεί να έχουν διαλάθει της προσοχής της και να αποκαταστήσει προς όφελος των συνταγματικά κατοχυρωμένων αρχών της λαϊκής κυριαρχίας, της διαφάνειας, της προστατευόμενης εμπιστοσύνης των διοικουμένων, ασκώντας και γόνιμα την αυτοκριτική της χωρίς στήρες, ομφαλοσκοπήσεις και εσωτερικούς λιονταρισμούς. Το Περιφερειακό Συμβούλιο και η λειτουργία του δεν είναι όχημα στην υπηρεσία κανενός ατομικού συμφέροντος παρά μόνο του συλλογικού συμφέροντος των πολιτών της περιφέρειας. Δεν έχει τέλος, από ό,τι φαίνεται, αυτή η κόντρα μεταξύ της διοίκησης της περιφέρειας από τη μία και των επιμελητηρίων και της αντιπολίτευσης από την άλλη, για το ποιος τελικά θα έχει τα ενία της αναπτυξιακής εταιρείας ΔΕΣΜΟΣ. Ας δούμε τι ανακοίνωση έβγαλε στον απόϊχο όλων αυτών και είπε η παράταξη του κ. Κατσιμίγα. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μας εκπλήσει αρνητικά. Πέρα από την αδυναμία του να διαχειριστεί απλά ζητήματα λόγου και χρόνου στις συνεδριάσεις, προέβη και στην έκδοση δελτίου τύπου, διανέμοντας δήλωσή του με πολιτικό περιεχόμενο που δεν αρμόζει στην ιδιότητα προέδρου συλλογικού οργάνου, λησμονώντας ότι είναι πρόεδρος ενός οργάνου και όχι της παράταξής του που τον εξέλεξε και των συνεργατών της. Δυστυχώς, η επιλογή του κ. Παπαθεοδόρου ήταν μια ατυχής επιλογή, και αυτό γιατί 1,5 χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του εξακολουθεί να αντιλαμβάνεται τη θέση αυτή πολιτικά ως του άπειρου δεξιού ψάλτη που αναμένει τις εντολές του ιερέα για τη συνέχιση της λειτουργίας και δεν διστάζει να θυσιάζει κατ' εξακολούθηση τον κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, να τροποποιεί μόνος του αποφάσεις και προσπαθεί με απρεπείς για τη θέση του δηλώσεις να κερδίσει τα φώτα της δημοσιότητας. Στην τελευταία ανακοίνωσή του εκτίθεται και πάλι και έκθεται και τον κύριο Περιφερειάρχη, θέτοντας ψευδοδιλήμματα και επιδιδόμενος σε ανακρίβειες που καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα. Ειδικότερα επί της ουσίας της ανακοίνωσής του πρέπει να σημειώσουμε τα εξής. Ναι, το έγγραφο του Υπουργείου δεν έχει ούτε το χαρακτήρα αποφάσεως, ούτε το νομικό χαρακτήρα εγκυκλίου. Έχει το χαρακτήρα υπόδειξη του τρόπου εκλογής της διοίκησης στη ΔΕΣΜΟΣ με την αναλογική συμμετοχή των παρατάξεων. Συμμετοχή που θα απέτρεπε αντικατάσταση διευθυντικών στελεχών με πρόσωπα για τα οποία το όνομά τους εμπλέκεται σε υποδιερεύνηση υπόθεση, όπου διαβεβαιώθηκε η περαίωση εργασιών και λειτουργία ξενοδοχείου στην Κομωτινή, που ούτε υποπερατώθηκε ούτε λειτουργεί μέχρι σήμερα. Με τον τρόπο που υποδεικνύει το Υπουργείο, έχουν οριστεί όλες οι διοικήσεις την επικράτεια ανάλογων επιχειρήσεων. Μέχρι συνεπώς να ανακληθεί το έγγραφο του Υπουργείου, άλλωστε τόσα και τόσα έχουν δει τα μάτια μας, ο τρόπος αυτός ανάδειξης της διοίκησης της ΔΕΣΜΟΣ είναι και ο μόνος που έχει υποδειχτεί από την κεντρική διοίκηση αυτός της διάταξης του άρθρου 6, παράγραφος 1 του νόμου 4623 του 2019, που προβλέπει την αναλογική συμμετοχή των παρατάξεων. Απέναντι στο έγγραφο αυτό, ο κ. Παπαθεοδόρου ομιλεί δήθεν περί ύπαρξης δύο δικαστικών αποφάσεων που δήθεν τον εμποδίζουν να ανακαλέσει την απόφαση ορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΣΜΟΣ. Αυτό είναι
ψευδές. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι ψεύδεται εν γνώση του ο κύριος Παπαθεοδόρου, διότι αν ψεύδεται εν αγνία του, τότε τα πράγματα είναι χειρότερα για αυτόν. Ούτε η νομικά διάτρητη απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 7 του νόμου 2839 του 2000 είναι δικαστική απόφαση, ούτε η απόρριψη της αίτησης έκδοσης προσωρινής διαταγής, ούτε καν απόφαση ασφαλιστικών μέτρων υφίσταται, ασκεί καμία επιρροή στη διοικητική δίκη που έχει διανυχθεί με τη δικαστική προσβολή της απόφασης της παραπάνω επιτροπής. Δικαστική κρίση συνεπώς επί της ουσίας υπόθεσης δεν υπάρχει. Όπως ψευδόμενος υποστηρίζει ο κύριος Παπαθεοδόρου, υπάρχει μια απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου αυτής της μονοπαραταξιακής εκλογής διοίκησης στη Δεσμός, απόφαση που εκδόθηκε με τη σύμπραξη των παρατάξεων Μέτιου Σιμιτζή και Χρυσής Αυγής. Και αυτή η απόφαση, σύμφωνα με την Επιτροπή του άρθρου 7 του νόμου 2839 του 2000, εκδόθηκε χωρίς να πάσχει ακυρότητας εκ της μη εφαρμογής του άρθρου 6, παράγραφος 1 του νόμου 4623 του 2019. Το Περιφερειακό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να ανατρέψει την απόφαση αυτή, ακολουθώντας την υπόδειξη του Υπουργείου για την Αναλογική Συμμετοχή των Παρατάξεων, που την προηγούμενη φορά ανέτρεψε η πολιτική σύμπραξη της διοίκησης με τη Χρυσή Αυγή. Αρκεί να έχουν παρέλθει 2 μήνες από την προηγούμενη κρίση του και υπάρχει νομική υποχρέωση και δέσμη αρμοδιότητα του Προέδρου να συγκαλέσει το Περιφερειακό Συμβούλιο όταν αυτό ζητηθεί από τη μειοψηφία. Σε περίπτωση άρνησης του δε, τότε είναι που διαπράττει παράβαση καθήκοντος. Ας το έχει υπόψη του. Συνεπώς, οι υπομφόλυγοι στις δημοσιότητες του κ. Παπαθεοδόρου μας αφήνουν αδιάφορους. Όπως αδιάφορους μας αφήνει και η προσπάθεια ανατροπής του εγγράφου του Υπουργείου που επιχειρείται όχι με νομικά επιχειρήματα αλλά αστειότητες που ευήκοατα μπορούν να βρουν μόνο στο πλαίσιο κομματικών παρεμβάσεων. Επί της ουσίας, οφείλει να συγκαλέσει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αλλιώς θα πρέπει να υποστεί τις κατά νόμο συνέπειες αρνητικής συμπεριφοράς του που συνιστούν για άλλη μία φορά θεσμική εκτροπή. Άλλωστε, η πρόταση που συνυπογράψαμε 3 παρατάξεις για συζήτηση του θέματος δεν σημαίνει ότι θα γίνει αποδεκτή από το σύνολο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η μισθοσυντήρητη πλειοψηφία του μπορεί να την απορρίψει. Ιστερόγραφο 1. Υπενθυμίζουμε σε περίπτωση που έχει ξεχαστεί την παράγραφο 3 του άρθρου 167 του νόμου 3852 του 2010. Ο Πρόεδρος καλεί επίσης το Συμβούλιο όποτε το ζητήσει ο Περιφερειάρχης, η Οικονομική Επιτροπή ή το 1 τρίτο τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Συμβουλίου με γραπτή αίτηση στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή τα θέματα αυτά προηγούνται έναντι των λοιπόν θεμάτων στη συζήτηση κατά τη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αν κατά τον υπολογισμό του 1 τρίτου προκύπτει δεκαδικός αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα, εφόσον πρόκειται για υποδιέρεση μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεως. Αν το Συμβούλιο δεν συγκληθεί το αργότερο, μέχρι την 6η ημέρα από την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται σύμφωνα με τις διατάξεις παραγράφου 2, ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του. Εάν ο Πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα 2 συνεχείς φορές να καλέσει το Συμβούλιο, μπορεί με απόφαση του οικείου επόπτη να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής να κηρυχθεί έκτοτος από το αξίωμα σύμφωνα με τα άρθρα 233 και 234. Δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα πριν παρέλθουν 2 μήνες, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση του Συμβουλίου, εκτός αν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων. Ιστερόγραφο 2. Δεν είναι τυχαίο ότι όσες φορές αναπληρώθηκε ο κ. Παπαθεοδόρου στη θέση του Προέδρου, πανθομολογουμένως, οι συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου κύλησαν πολύ πιο ομαλά, με μεγαλύτερη ταχύτητα και κυρίως σοβαρότητα. Τώρα πάμε στην προσωρινή πρόεδρος της Δεσμός, την κυρία Κατερίνα Ιωαννίδου, η οποία μίλησε στο Ράδιο Χρόνο, στον απόϊχο όλων αυτών, λέγοντας η κυρία Ιωαννίδου και επιμένοντας στο επιχείρημα πως τα επιμελητήρια, αλλά και ο ίδιος ο κύριος Τοψίδης, τον οποίο ονομάτισε, είναι αυτά που βάζουν φραγούς στο πρόγραμμα της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης. Όπως ξέρετε, έχει βγει η απόφαση της αποκεντρωμένης, η οποία επιτάσσει να προχωρήσουμε άμεσα σε συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου. Συγκαλέστηκε η Γενική Συνέλευση προ 20 ημερών, νομίζω. Ναι, ναι. Αλλά οι εκπρόσωποι των επιμελητηρίων δεν εμφανίστηκαν. Ενώ σε προηγούμενη Γενική Συνέλευση είχε αποφασίσει ότι περιμένουμε μέχρι να βγει η απόφαση της αποκεντρωμένης και μετά να προχωρήσουμε σε συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου. Στο διάστημα αυτό, βέβαια, να πούμε ότι πήγαν και στον Υπουργό και ζήτησαν πολιτική λύση τα επιμελητήρια, έτσι δεν είναι? Ναι, εκτός αυτού όμως δεν προσήλθανε, ενώ είχαν δεσμευτεί στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση με την αιτιολογία ότι ο κύριος Τοψίδης και κάποιοι περιφερειακοί σύμβουλοι έχουν καταθέσει αίτημα για προσωρινή διαταγή για να μην εκτελεστεί απόφαση. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, απορρίφθηκε και αυτό το αίτημα. Τώρα έχω καλέσει μια γενική συνέλευση για την επόμενη εβδομάδα. Αν θα παραστούν
Και περιμένετε να ανταποκριθούν δηλαδή. Εάν ανταποκριθούν έστω και την ίστατη στιγμή και προχωρήσουμε επιτέλους στην συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, έτσι ώστε η εταιρεία να έχει μία διοίκηση όπως πρέπει, τότε τα πράγματα θα προχωρήσουν γρήγορα. Εάν επιμείνουν στο να χρησιμοποιούν δικαστικές αποφάσεις ή να περιμένουμε άλλες δικαστικές αποφάσεις για να... Αυτό δεν πρόκειται να τελειώσει. Νομίζω οι δικαστικές αποφάσεις και οι διαμάχες μεταξύ περιφέρειας και επιμελητηρίων, όπως να το πούμε έτσι χοντρά-χοντρά σε γραμμές, αυτές θα κρατήσουν καιρό, έτσι δεν είναι, δεν θα τελεσιαδικήσουν όλες τώρα. Ναι, έχουμε ήδη πάει ένα χρόνο πίσω. Ναι. Ένα χρόνο Άρα δηλαδή εσείς περιμένετε τώρα ουσιαστικά να γίνει γενική συνέλευση, να προσέλθουν και αυτοί, να γίνει ένα διοικητικό συμβούλιο για να μπορεί να αποφασίζει, έτσι δεν είναι? Κύριε Μπακιτζάκη, οι εταιρείες δικούνται από τα διοικητικά συμβούλια. Ο ρόλος των εταίρων στη γενική συνέλευση είναι άλλος. Το όποιο προστριβή υπάρχει με τα ποσοστά ανάμεσα στην περιφέρεια και στους εκπροσώπους των επιμελητηρίων, στα επιμελητήρια, δεν έχει να κάνει με τη διοίκηση της εταιρείας και είναι άδικο να χρησιμοποιείται μια τέτοια πρόφαση και να πηγαίνουν όλα πίσω. Και μάλιστα να δείχνουν το δάχτυλο ότι φταίω εγώ. Τώρα το ποιος ευθύνεται και το ποιος δεν ευθύνεται, το ποιος κάνει προσπάθειες προκειμένου να λυθεί όλο αυτό το ζήτημα, νομίζω ότι το έχει καταλάβει και ο κόσμος πλέον. Από την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε διπλασιάσει τον αριθμό, είμαστε στις 3.000 και κάθε εβδομάδα θα έχουμε 1.500. Έτσι προχωράνε πιο γρήγορα. Με το υπάρχον προσωπικό λέτε. Ναι. Η παρέμβασή μου ήταν τελείως συμβουλευτική και ουσιαστικά ζήτησα τη βοήθεια των εργαζομένων σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που περνάει η εταιρεία. Να βάλουν πλάτη στα δύσκολα, κάπως έτσι. Ναι. Ναι. Και όντως θα ανταποκρίνονται και θα ανταποκριθούν στο μέλλον, αλλά αυτό έχει ως αποτέλεσμα να λάβω μια επιστολή από τους εκπροσώπους των επιμελητηρίων που ουσιαστικά λένε δεν έχω καμία αρμοδιότητα να κάνω τέτοια πράγματα και να ζητούν την παραίτησή μου. Στα του κορονοϊού τώρα και στο γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και ο εμβολιασμός των ιδιωτών γιατρών, ο Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου της Καβάλας, ο κύριος Αλέξης Πολίτης, είναι μαζί μας για να μας πει τι γίνεται με τη δικασία των εμβολιασμών, μιας και ο κύριος Πολίτης πριν από λίγες ημέρες εμβολιάστηκε και ο ίδιος και μεταξύ σοβαρού και αστείου θα το ρωτήσουμε αν έχει υποστεί κάποια μετάλλαξη, γιατί πολλά ακούγονται για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Θα δούμε αν είναι ακριβώς έτσι όπως τον ξέρουμε και τον έχουμε αφήσει με δύο αυτιά, με δύο μάτια, με μία μύτη. Λοιπόν, αστείευαμε. Κύριε Πολίτη, καλησπέρα σας. Ναι, είμαι Αρτιμελής, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, πέρα της πλάκας, τώρα πείτε μας όμως, εσείς εμβολιαστήκατε, οι πρώτες σας έτσι εκτιμήσεις, εντυπώσεις από αυτή τη διαδικασία, κύριε Πολίτη? Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια διαδικασία η οποία έχει ιδιαιτερότητες. Η μεγαλύτερη ιδιαιτερότητα είναι ότι είναι μια μαζικότατη διαδικασία. Δεν έχουμε προηγούμενο ανάλογο ούτε στη χώρα, ούτε στην Ευρώπη, ούτε στον κόσμο ολόκληρο, θα έλεγα. Οπότε μια τόσο μαζική διαδικασία και πρωτόγνωρη σαφώς θα βιώσει και θα περάσει κάποιες παιδικές ασθένειες, όπως συνηθίζω εγώ να λέω. Δηλαδή θα υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις, θα υπάρξουν κάποιες αρρυθμίες ενδεχομένως, τουλάχιστον στην πρώτη φάση. Ωστόσο είναι μια διαδικασία η οποία κυλά ομαλά. Στην περιφέρειά μας οι εμβολιασμοί αρχίζουν σιγά σιγά να αποτυπώνονται και σε νούμερα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έκανα ένα πρόχειρο υπολογισμό, περίπου το 1,64% του συνολικού πληθυσμού της ΠΑΜ έχει εμβολιαστεί. Αν σε όλο αυτό το ποσοστό αθροίσουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν νοσήσει και οι οποίοι έχουν φυσική ανοσία, καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά αρχίζουμε να πιάνουμε νούμερα τα οποία θέλουμε να πιάσουμε. Απέχουμε βέβαια πολύ από το επιθυμητό 70% και επιπλέον %, το οποίο είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα, το επιθυμητό νούμερο, προκειμένου να έχει αποκτηθεί αυτή η ανοσία της κοινότητας, όπως λέμε, η ανοσία της αγέλης, όπως έλεγε ο Μπόρις Τζόνσον. Ωστόσο, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Οι εμβολιασμοί σε όλα τα εμβολιαστικά κέντρα, επειδή έχω την τύχη να μιλώ με πολλούς ανθρώπους ανά την περιφέρεια, πάνε πολύ καλά, γίνεται μια πολύ καλή δουλειά. Και για την ώρα υπάρχει μια συνεχόμενη ροή, δεν σταμάτησαν δηλαδή καθόλου. Έχουμε εμβόλια για την ώρα και οι ομάδες, οι κοινωνικές κατά προτεραιότητα, κατά προτεραιοποίηση, οι ηλικιακές τους επιτοπλίσεων αλλά και οι υγειονομικοί αρχίζουν και εμβολιάζονται δυναμικά. Αυτό που με έκανε μεγάλη εντύπωση και θέλω να το καταθέσω, κύριε Πασκάκη, ήταν η εικόνα των ηλικιωμένων συμπολιτών μας άνω των 80 ετών, οι οποίοι περίμεναν ευλαβικά στο χώρο αναμονής εκεί του νοσοκομείου της Καβάλας και με μια προσμονή στα μάτια τους, την έβλεπες, ήταν ξεκάθαρο, με μια προσμονή στα μάτια τους προκειμένου να αποκτήσουν αυτή την ανοσία και να κερδίσουν το υπέρτατο αγαθό που δεν άλλα από την ζωή. Τους συγχαίρω και πραγματικά με συγκίνησαν.
Κύριε Πολιτή, η αλήθεια είναι ότι οι εμβολιασμοί, εντάξει, δεν προχωρούν έτσι ακριβώς όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός της κυβέρνησης. Ωστόσο, όμως, όπως είπατε, γίνονται κάποια βήματα. Σημαντικά, όποια βήματα και να γίνονται σε αυτή την κατεύθυνση, σημαντικά θα είναι έτσι κι αλλιώς. Οι εμβολιασμοί γίνονται στο νοσοκομείο της Καβάλας. Πού γίνονται αυτό το χρονικό διάστημα? Αυτή τη στιγμή τα εμβολιαστικά κέντρα δεν είναι μόνο το σημείο της Καβάλας. Έχουν ξεκινήσει εμβολιασμοί και στα κέντρα υγείας, όπως για παράδειγμα στο κέντρο υγείας της Ελευθερουπόλης, από το οποίο εχθές είδαμε πολύ όμορφες εικόνες, οι οποίες ανέβηκαν στα μέσα δικτύωσης. Σιγά σιγά ανοίγει αυτή η βεντάλια με τα εμβολιαστικά κέντρα και μακάρι να φτάσουμε να έχουμε όλα τα εμβολιαστικά κέντρα που είχε ανακοινώσει αρχικά το Υπουργείο ανοιχτά, προκειμένου να εμβολιάζεται όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας. Ωστόσο, αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον αριθμό των εμβολιαστικών κέντρων, έχει να κάνει και με τον αριθμό των εμβολίων που έχουμε προμηθευτεί ως χώρα και που θα προμηθευτούμε εν συνεχεία. Δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα. Βλέπετε ότι μένεται αυτή τη στιγμή ένας πόλεμος μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και εταιριών. Είναι η πρώτη φορά, κύριε Πασκάκη, είναι πρωτόγνωρο αυτό, που όλη η ανθρωπότητα πραγματικά στηρίζεται και στηρίζει τις ελπίδες της αν θέλετε, στις επιταγές των φαρμακευτικών εταιριών, όσο ομό αν ακούγεται και αυτό, ωστόσο αυτή τη στιγμή αυτές οι εταιρείες έχουν το φάρμακο, το αντίδοτο της κρίσης του κορονοϊού, της πανδημίας αυτής, στα χέρια τους. Οπότε υπάρχουν διάφορες, αν θέλετε, αριθμίες, μεγάλες θα έλεγα, που δυσκολεύουν το έργο μας. Ωστόσο, εγώ πιστεύω ότι όταν όλες οι εταιρείες θα μπουν στο παιχνίδι, και η Johnson & Johnson και η Moderna και η Astra με το εμβόλιο το περιβόητο της Οξφόρδης, το οποίο είναι ιδιαίτερα φθηνό, είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και μπορεί να παραχθεί πολύ εύκολα και να συντηρηθεί πολύ εύκολα, νομίζω ότι όλα αυτά, αν τα αθροίσουμε και τα βάλουμε σε μια κοινή φαρέτρα όλα αυτά τα όπλα, νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίζουμε να βλέπουμε φως στο τούνελ και θα δοθεί νομίζω ένα οριστικό τέλος σε αυτό το γόρδιο δεσμό, ο οποίος μας έχει ταλαιπωρήσει τόσο πολύ όλους. Μάλιστα. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα για τους ιδιώτες γιατρούς μέχρι πότε θα πρέπει να έχουν εμβολιαστεί, κύριε Πολίτη? Κοιτάξτε, να δείτε, για τους ιδιώτες γιατρούς έγινε κάλεσμα από το Υπουργείο. Εν συνεχεία, όποιος ήθελε να μπει σε αυτό το πρόγραμμα εμβολιασμών έπρεπε να δηλώσει τη συμμετοχή. Στην Καβάλα είχαμε μια μεγάλη συμμετοχή, δεν σας κρύβω. Δηλαδή, περίπου 300 ιδιώτες είμαστε, πάνω από 200 ιδιώτες θέλησαν να κάνουν το εμβόλιο. Και μην ξεχνάτε, γιατί ο κόσμος λέει ότι 100 δεν θέλησαν. Όχι, δεν είναι έτσι. Πάρα πολλοί είναι συνάδελφοί μας είχαν νοσήσει κιόλας. Οπότε αυτοί έχουν φυσική νοσία, οπότε δεν χρειάζεται να κάνουν το εμβόλιο. Δηλαδή, η συντριπτική πλειοψηφία των ιδιωτών γιατρών, αλλά και των γιατρών του νοσοκομείου, ξέρω, γνωρίζω, εμβολιάστηκαν. Και αυτή τη στιγμή συνεχίζονται οι εμβολιασμοί τους. Νομίζω ότι θα πάμε πολύ καλά και θα συνεχιστεί όλο αυτό το πράγμα. Ήδη μπαίνουν και άλλα όπλα στη φαρέτρα μας. Βλέπετε, έγινε πολύ λόγος για την κολχικίνη τελευταία. Η κολχικίνη φαίνεται στις καναδικές μελέτες ότι αποδίδει τρομερά. Είναι ιδιαίτερα θετικά τα αποτελέσματα. Μακάρι τα ποσοστά και τα νούμερα που έχουν ακουστεί να τα δούμε και στην πράξη να συμβαίνουν, κύριε Πολίτη, και να είναι η κολχικίνη ένα πολύ ουσιαστικό και σοβαρό όπλο στα χέρια μας. Λοιπόν, κρατούμε την αισιοδοξία σας και έτσι πρέπει να γίνει, κύριε Πολίτη, να αισιοδοξούμε, να προσέχουμε ωστόσο να μην το ξεχνούμε αυτό, γιατί τα επιδημιολογικά στοιχεία των τελευταίων ημερών δεν είναι και πολύ ενθαρρυντικά. Εγώ ωστόσο σας ευχαριστώ θερμότατα για την απόψηνή μας επικοινωνία. Για άλλη μια φορά, κύριε Πολίτη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλό προσέχουμε βράδυ. Για να έχουμε. Είναι το σύνθημα αυτό, το μότο μας πλέον. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.